Μια σκητζή από την έρθα. Κύριε Πρόεδρε, αν σας ζητούσα να κάνετε μια αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι θα ξεχωρίζετε? Για παράδειγμα, δόθηκε έμφαση στα γεωπολιτικά, στην άμυνα, αλλά και στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Τι έχουμε από αυτόν και ποια άλλα θέματα συζητήσατε? Κύριε Σκητζή, θα στεκόμουν σε τρία σημεία τα οποία πιστεύω ότι χρήζουν κάποιες ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο είναι με αφορμή την συζήτηση η οποία γίνεται για τη διαρκή ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία. Έχει πια δρομολογηθεί ένα επίπεδο συζήτησης το οποίο αφορά την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, της δυνατότητάς της δηλαδή να επενδύσει περισσότερο στην ευρωπαϊκή άμυνα, κάτι το οποίο καθίσταται επιτακτική ανάγκη αν λάβει κανείς υπόψη τις γεωπολιτικές κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια καινούρια προσθήκη στην συζήτηση την οποία κάνουμε, κυρίως γιατί για πρώτη φορά αρχίζουμε και ακουμπάμε, χωρίς να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, το ζήτημα της χρηματοδότησης αυτής της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, η οποία τόσο απαραίτητη είναι, τουλάχιστον αυτό λέμε όλοι, στις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης μιας μεγάλης κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ενίσχυση της άμυνας, θεωρώ ότι έχει μπει πια στο τραπέζι των συζητήσεων. Η Ελλάδα, το είπα και στην δήλωσή μου προσεχόμενος, τάσεται υπέρ της αυτής της επιλογής, ενδεχομένως μέσα από την έκδοση ορομολόγων, που θα είναι όμως αποκλειστικά στοχευμένα για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και για τη δυνατότητα βέβαια να ενισχύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, για να μην αναγκαζόμαστε πάντα να κάνουμε σημαντικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το γεγονός ότι καταφέραμε μετά από μεγάλη προσπάθεια και μετά από 5 μήνες ουσιαστικά να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο συμπερασμάτων σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα. Ένα πλαίσιο το οποίο καλεί ανοιχτά για μια ανθρωπιστική πάυση που θα οδηγήσει σε μια μόνιμη κεχηρία. Προφανώς αυτή η κεχηρία συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των ομήρων. Θέτει όμως, θα έλεγα, και το Ισραήλ πρώτων ευθυνών του, λέγοντας ξεκάθαρα ότι πρέπει να αποφευθεί μια εισβολή στην Ράφα, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμα πιο εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένοι, στέλνουμε αυτό το μήνυμα ότι η προστασία των αμάχων στην λωρίδα της Γάζας αποτελεί αυτή τη στιγμή μια κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ επίσης σημαντικό το γεγονός ότι επαναφέρουμε σε κάθε συζήτησή μας το επιχείρημα ότι η μόνη οριστική λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι η δημιουργία 2 κρατών και ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε στις συζητήσεις για να δρομολογήσουμε μια τέτοια λύση, κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, παραμένει ακόμα ανοιχτός. Τέλος, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι συζητήσαμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας. Και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουμε την ανάγκη να περιορίσουμε την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία σε σχέση με την πράσινη μετάβαση και βέβαια να ενισχύσουμε το εισόδημα των αγροτών μας και να τους διευκολύνουμε σε αυτήν την μετάβαση, την οποία κανείς δεν αρνείται, όμως κάποιοι μπορεί να αμφισβητούν και δικαιολογημένα την ταχύτητα με την οποία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Κυρία Ψαρά από το Σταρ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε καταρχάς ένα follow-up για τα ευρωομόλογα. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω μετά τη χθεσινή συζήτηση πόσο πιθανός είναι ένας κοινός δανεισμός, έστω και αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή άμυνα. Είδαμε παλιά πόσες μέρες και πόσους μήνες πήρε για, για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον κορονοϊό. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το tweet του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, το οποίο μας εξέπληξε χθες. Μιλούσε για συμφωνίες που κλείσατε όταν πήγατε εσείς στην Οδυσσό ή για βοήθεια από την Ελλάδα στην αεράμυνα της χώρας. Ποια συμφωνία έχετε κλείσει, κυρία Πρωθυπουργέ, και θα προστατεύσουμε εμείς την αεράμυνα της Ουκρανίας? Καμία συμφωνία, κυρία Ψαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια. Δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εν κρυπτό κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά θα επαναλάβω όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμήνεται, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θέτει έναν αμφιβόλο την επιχειρησιακή δυνατότητα των ελληνικών
ενόπλων δυναμεών μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές και σίγουρα αφορά και τα ζητήματα της αεράμυνας τα οποία τόσο ευαίσθητα είναι. Τώρα, στο πρώτο σας ερώτημα σχετικά με τα ευρωομόλογα, θα σας πω μόνο το εξής. Όταν συμφωνήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης το καλοκαίρι 2020, είχαν προηγηθεί αρκετοί μήνες, στους οποίους πολλές χώρες έλεγαν ότι αποκλείεται αυτό ποτέ να συμβεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς στείλαμε πρώτοι τότε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μια επιστολή που βάλαμε στο τραπέζι στη συζήτηση αυτή την έννοια του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη μετά τον COVID. Και πολλές χώρες έλεγαν τότε ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Ενδεχομένως να γίνει και το ίδιο τώρα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και το οποίο βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι αρκετές χώρες, τις οποίες ενδεχομένως κάποιος επί της αρχής θα κατέτασε στο στρατόπεδο των πιο συγκρατημένων χωρών, εκδήλωσαν ένα πρώτο ενδιαφέρον να εξερευνήσουμε και τέτοιες επιλογές. Και αυτό το θεωρώ ως μια θετική εξέλιξη. Κύριος Μοδελάτος από τον Αντώνη Κταβέ. Κύριε Πρόεδρε, να σας πάω στον τομέα της οικονομίας, λίγο στην ουσιαστική επικαιρότητα. Η ακρίβεια παραμένει παρά τα όποια μέτρα εσείς λαμβάνετε σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά στο πώς η κυβέρνηση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων και αν όντως ανακουφίζει το εισόδημα εκατομμυρίων ελληνικών νοικοκυριών, αν θα υπάρξει και follow-up και συνέχεια σε όλα αυτά, καθώς είναι δυναμικό φαινόμενο, επιμένει η ακρίβεια. Και επειδή βρισκόμαστε και 5 μέρες πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, εκεί θα κληθείτε να εγκρίνετε την εισήγηση για το ύψος του κατώτατου μισθού. Μήπως έχετε να μας πείτε τελικώς πού αυτός θα καταλήξει. Να σας διορθώσω καταρχάς ότι στο ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος θα αναγνωρίσετε κι εσείς ότι έχει επιτελεστεί μια σημαντική πρόοδος. Έχουμε έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές του ρεύματος, πάνω το οποίο οφείλεται και στην παρέμβαση την οποία κάναμε, η οποία διευκολύνει τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κρύψει ότι το φαινόμενο της ακρίβειας μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά τους πολίτες. Δεν θα επαναλάβω εδώ πέρα όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για να περιορίσουμε την έκταση του φαινομένου. Να πω μόνο ότι πέραν των προσωρινών μέτρων, όπως οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στη λειτουργία της αγοράς, το καλάθι της Σαρακουστής, η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των μισθών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά στον στόχο, να έχουμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσο μισθό 1500 ευρώ. Και βέβαια κατανοώ ότι μέχρι που να αυξηθούν οι μισθοί υπάρχει μια απόσταση, διότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, αλλά ο κατώτατος μισθός ακόμα δεν έχει αυξηθεί. Δεν θα σας πω πόση θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, πέραν το ότι θα είναι πάνω από τα 800 ευρώ. Θα σας πω μόνο ότι ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος, ανοίγω μια παρένθεση, συμπαρασύρει και πολλά άλλα επιδόματα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και πληθωριστικές δυναμικές στην οικονομία, έτσι ώστε το πρόβλημα του πληθωρισμού να είναι μαζί μας για περισσότερο χρόνο από όσο και εμείς περιμένουμε. Κατά συνέπεια, λίγη υπομονή ακόμα. Θα ακούσετε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει η χώρα την Τετάρτη. Κύριος Καντέλης από τον Σκάι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να επιμείνω και εγώ στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς στην χώρα επικρατεί πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των τεμπών, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχουν και επικρίσεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την απουσίαση από την Βουλή κατά τη συζήτηση. Καταρχάς, μόνο και μόνο το γεγονός, κύριε Καντήλη, ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των τεμπών, θεωρώ ότι δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Διότι σε καμία περίπτωση μια εθνική τραγωδία τέτοιας έκτασης δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιείται ή, να γεννάει με πιο ακριβής, να κομματικοποιείται. Θυμάμαι και σε άλλες μεγάλες εθνικές τραγωδίες, εμείς ως Νέα Δημοκρατία ουδέποτε ακολουθήσαμε αυτήν την διαδρομή. Και αναρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι
το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αρκεί να δει κανείς ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κατηγορούμενων σε αυτήν την υπόθεση και η εκδίκαση της υπόθεσης φαίνεται να κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα συμβούλευα λοιπόν όλες και όλους να μην κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στο ζήτημα των Τεμπών, να σας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτη τη δουλειά της. Τελικά αυτή θα αποδώσει ευθύνες. Δεν υπάρχουν απριόρι ένοχοι, δεν υπάρχουν απριόρι αθώοι σε αυτήν την υπόθεση. Όμως η διαρκής προσπάθεια αποκόμισης ενός πρόσκαιρου κομματικού ωφέλους πάνω στην τραγωδία των Τεμπών, πέραν του ότι η κατάψη μου δεν είναι ορθή, πιστεύω ότι τελικά και για αυτούς που την επιδιώκουν δεν θα είναι και κομματικά ωφέλιμο. Από την πρώτη στιγμή έσκυψα και σκύψα από το κεφάλι μας με σεβασμό, κυρίως στη μνήμη των νεκρών και απέναντι στον δικαιολογημένο πόνο των συγγενών. Είπαμε δύο πράγματα, να λάμψει η αλήθεια και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να αποδώσει την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς από μια εξεταστική στη Βουλή, αν δει κανείς το κλίμα το οποίο επικράτησε στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να βγάλουμε άκρη. Και βέβαια η δικιά μας δουλειά, η δουλειά της κυβέρνησης, είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ, ότι τα τρένα μας θα είναι πραγματικά σύγχρονα και ασφαλή. Και έχουμε κάνει δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση και τις επόμενες εβδομάδες θα περιμένετε και κάποιες ακόμα πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις και έναν απολογισμό όλων των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, δουλεύοντας σιωπηλά και μεθοδικά για το πώς τα τρένα μας θα είναι απολύτως ασφαλή. Κύριε Χριστάκος από το Μέγα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, τις πρόσφατες, των τελευταίων δύο ημερών και σε αυτές φαίνεται η κυβέρνηση να έχει μια σημαντική πτώση σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες μετρήσεις και μια δυσαρέσκεια των πολιτών σε θέματα που ξεκινούν από την καθημερινότητα, την ακρίβεια και φτάνουν σε θέματα μέχρι και το σοβαρό νομοσχέδιο των κρατικών πανεπιστημίων. Θεωρείτε, ήθελα να σας ρωτήσω, ότι έχει χάσει κάπου το βηματισμό της η κυβέρνηση με αυτή την εικόνα και για να συνδέσω, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε και ευρωεκλογές, ανακοινώσατε χτες και τα πρώτα επίσημα 20 ονόματα του Ευρωψηφοδελτίου, τι σηματοδοτούν και πότε θα έχουμε και την ολοκλήρωσή του. Και κλείνοντας, και επειδή φεύγετε κιόλας για Καναδά, να μας πείτε και δύο λόγια για το ταξίδι εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστάκο, η κυβέρνησή μας προωθεί με ταχύτητα ένα τολμηρό πρόγραμμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στην ελληνική κοινωνία. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί αυτές οι μεγάλες αλλαγές μπορούν να προκαλούν και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και ενίοτε μια προσωρινή φθορά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αναμενόμενα, αλλά ουδέποτε ήμουν αθειασότης της ακινησίας. Αντίθετα, πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δρουν και ενίοτε να αναλαμβάνουν και το πρόσκαιρο κόστος από τις πολιτικές τους επιλογές. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω όμως από το να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Από εκεί πέρα βλέπω και εγώ τις δημοσκοπήσεις. Κάποιες δείχνουν κάποια φθορά, κάποιες άλλες δείχνουν μικρότερη φθορά. Αυτά είναι, ξέρετε, αναμενόμενα πράγματα. Αλλά θα σας έλεγα ότι και εν όψη των ευρωεκλογών, η κυβέρνηση ουδέποτε και η Νέα Δημοκρατία προκειμένου, ουδέποτε επαναπαύθηκε στην μεγάλη δημοσκοπική της υπεροχή, αλλά ουδέποτε και θα επικαλεστεί εν όψη των ευρωεκλογών τη μεγάλη εκλογική νίκη την οποία πέτυχε στις διπλές εκλογές του 2023. Για μας το έχω πει πολλές φορές, η κάλπη είναι άδεια. Θα πείσουμε τον κόσμο γιατί οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Μας ενδιαφέρει η προσέλευση στην κάλπη να είναι ισχυρή. Οι πολίτες ψηφίζουν και για θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους, αλλά και για την Ευρώπη. Και γι' αυτό και το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα βγει από την Ευρωκάλπη είναι σημαντικό για μας και θα τις αντιμετωπίσουμε, όπως έχω πει πολλές φορές, ως οποιαδήποτε εθνική κάλπη. Από εκεί πέρα, για το Ευρωψηφοδέλτιο θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμα. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκαν τα πρώτα 28 ονόματα, μένουν άλλα 14. Μέχρι τις αρχές Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και η συγκρότηση του Ευρωψηφοδελτίου, το οποίο θα δώσει συντεταγμένα τη μάχη των ευρωεκλογών. Τέλος, για τον Καναδά, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη για δύο λόγους. Καταρχάς, έχει πολύ καιρό Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει σε αυτή την πολύ σημαντική χώρα. Έχουμε πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς
με τον Καναδά. Σημαντικές καναδικές επιχειρήσεις έχουν επιχειρήσεις στην πατρίδα μας, ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν στον Καναδά. Και βέβαια ο Καναδάς έχει μια πάρα πολύ δυναμική κοινότητα Ελλήνων και στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο. Επέλεξα να βρεθώ εκεί για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Θα είμαι μαζί με τον Πρωθυπουργό Τριντό στην μεγάλη παρέλαση η οποία γίνεται στο Μοντρεάλ. Και βέβαια θα είναι μια ευκαιρία να θυμίσουμε και στους συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν στον Καναδά και που έχουν δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος στην πατρίδα μας, ότι για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και να τους ζητήσουμε να εγγραφούν στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία και με όσο το δυνατόν περισσότερους απόδημους Έλληνες. Εξάλλου, όπως είδατε στο Ευρωπαϊκό Δελτίο μας, υπάρχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της Ομογένειας και από τον Καναδά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Αυστραλία και από την Ευρώπη. Κυρία Αρώνη από το Όπεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαρία Αρώνη από την τηλεόραση του Όπεν. Η ερώτησή μου αφορά την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, αλλά και άλλες όπως η Ιταλία, θέλαν να πει μια παράγραφο στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που θα αφορούσε την Τουρκία με έμφαση στη θετική ατζέντα. Τελικά δεν πέρασε αυτή η παράγραφος από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έγινε έστω μια σύντομη συζήτηση για Τουρκία σήμερα και γιατί δεν πέρασε αυτή η παράγραφος. Και μια τελευταία ερώτηση πάλι σχετικά με την Τουρκία. Συζητήσατε σήμερα ή ποτέ σε επίπεδο ηγετών για το θέμα παράκαμψης της Τουρκίας των ρωσικών κυρώσεων? Ευχαριστώ. Το ζήτημα της Τουρκίας δεν συζητήθηκε εν ολομελία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έγιναν κάποιες συζητήσεις στις παρυφές του Συμβουλίου και νομίζω ότι συμφωνήθηκε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες από τώρα, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου και να υπάρξει και δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα κείμενο στο οποίο θα μπορούν να συμφωνούν όλοι. Και όταν εννοώ όλοι, αναφέρομαι προφανώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που θα έλεγα ότι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Άρα, μετατίθεται η συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Απρίλιο. Θα συζητηθεί και αυτό στην συζήτηση που θα κάνουμε για το πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ.